Το βρήκε το αυτοκίνητο Φλαμπουράρης, λέει. Για πάμε στη Μίνα. Καλημέρα. Ένα μήνα. Ποιος το είχε πάρει το αυτοκίνητο του κυρίου Φλαμπουράρη? Ο Δήμος της Αθήνας. Α, μπράβο. Λύθηκε το μυστήριο. Ναι. Αυτό να σας πω ότι είναι ένα παλιό αυτοκίνητο του 1993, το οποίο το είχε σταθμευμένο σχεδόν παροπλισμένο, από ό,τι φαίνεται, ο κύριος Φλαμπουράρης έξω από το σπίτι του. Ναι. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρχε και ειδοποιητήριο ότι θα το παραλάβει ο Δήμος. Ναι. Τώρα δεν ξέρω τι έγινε με αυτό το ειδοποιητήριο. Το είδε κάποιος, δεν το είδε, ήταν πάνω στο αυτοκίνητο, δεν ήταν. Το σημαντικό πάντως είναι ότι χθες οι φρουροί του κυρίου Φλαμπουράρη δεν το είδαν στη θέση του και χτύπησαν κόκκινο συναγερμό. Άρχισαν να ψάχνουν για το που βρίσκεται το αυτοκίνητο. Εν πάση περιπτώσει, μετά από έρευνα της αστυνομίας, εντοπίστηκε το αυτοκίνητο. Είναι στο πάρκινγκ του Δήμου και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Φλαμπουράρης κατευθύνεται τώρα προς τα εκεί. Να το παραλάβει. Ναι. Ναι, ναι. Πάντως, ρε παιδί μου, ο Δήμος της Αθήνας δεν χρησιμοποιεί. Έτσι κάνουν οι Δήμοι, ναι. Βάζουν ειδοποιητήριο. Όχι, τι άλλο λέω. Λάμες και τέτοια να κλέψει τα αυτοκίνητα. Πάει γερανός κανονικά, έχει διαδικασία και παίρνει το αυτοκίνητο. Και μιλάμε για τα Εξάρχεια. Δεν πήρε κανείς χαμπάρι ότι το πήρε ένας γερανός και όχι κλέφτες. Τώρα τι να σου πω κι εγώ. Κανονικά θα έπρεπε οι φρουροί ενός υψηλού προσώπου, ναι, και μάλιστα πολιτικού και στελέχους της αντιπολίτευσης και όλα αυτά, με πάση περιπτώσει τέτοια πράγματα να τα γνωρίζουν λίγο περισσότερο και να τα κοιτάνε λίγο περισσότερο και να έχουν και γνώση λίγο περισσότερο. Ναι. Αν μη τι άλλο, να έχουν δει έναν ολόκληρο γερανό να παίρνει το αυτοκίνητο του κυρίου Φλαμπουράρη, έτσι. Ναι. Δηλαδή δεν είναι στυλό. Πώς ένα ολόκληρο αυτοκίνητο έξω από το σπίτι του πήρανε. Εκτός εάν όταν συνέβη αυτό, ναι, δεν ήταν η φρουροί εκεί για κάποιο λόγο. Δηλαδή δεν ήταν ο κύριος Φλαμπουράρης, άρα δεν ήταν και το ειδοποιητήριο. Δεν το γνώριζε. Δεν το είχε δει ο πρώην υπουργός ότι του έλεγε ο Δήμος, θα στο πάρω αυτό γιατί το έχει παρατημένο. Μάλιστα. Ωραία. Δεν είχαμε πάντως κλοπή. Ο Δήμος της Αθήνας το έχει το αυτοκίνητο του κ. Φλαμπουράρη. Ευχαριστούμε, Μίνα. Άντε με το καλό να το παραλάβει. Καλημέρα και πάλι. Γεια.